Όλους. Τα παιδιά του. Ναι, αυτά τα πλάσματα ήταν οι πρώτοι μου θεατές. Μάλιστα. Και εκεί λίγο-λίγο άρχισα να λέω, ναι, μπορεί αυτό το πρόσωπο να ενδιαφέρει. Μάλιστα. Κύριε Νούσια, από ό,τι κατάλαβα, είστε πρωταθλητής της Τσιγκουδιάς, αναδειχθήκατε πριν από λίγο. Αυτά τα για λόγους άγνωστος σε μένα. Ναι, άγνωστος σε μένα. Όχι, απλώς ήσουν ο μόνος Τάσο μου, ο οποίος ξέρει, με δείξαν όλοι ποιος ήταν ο πρωταθλητής της Τσιγκουδιάς. Με δείξε και ήθελα κάποιον συνοδοιπόρο, ας πούμε, γιατί... Ήθελε συνοδοιπόρο, ήθελες, ναι. Δεν θέλει. Το ξέρω, Γιάννη. Λοιπόν, άρα. Λοιπόν, στην κορυφή της βαθμολογίας, εξίσου και οι δύο. Κύριε Νούσια. Ναι, ναι. Νομίζω ο Γιάννης προηγείται λίγο. Εντάξει. Θα το δεχθούμε. Χρυσό και αργυρό μετάλλιο. Εντάξει, τα δώσαμε. Ωραία, ωραία. Και τρίτο δίνω στο Στέλιο. Ο Στέλιος πάντα είναι. Δεν του αρέσει να έρχεται δεύτερο. Εγώ θα τον δώσω όμως. Το δίνω και το Στέλιο. Μπορώ να δώσω και εγώ κάποιον. Ναι, κύριε Παϊκονόμη, έχει αυτή η πρόταση. Θέλω να δώσω και τον Εμίλιο Χιλάκη. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, ωραία περάσαμε. Κύριε Νούσια, πέστε μου την εμπειρία σας με τη συμμετοχή σας στο νησί. Κοιτάξτε, η πρώτη συγκλονιστική επαφή ήταν με τον τελευταίο των Μοϊκανών, που λέω εγώ, με τον Μανώλη τον Φουντουλάκη. Ουσιαστική, από εκεί άρχισε και η έρευνά μου για το ρόλο. Με έφερε σε επαφή με το Ρεμουντάκη, πέρα από τα ντοκιμαντέρ, τα οποία υπήρχαν ήδη στο διαδίκτυο και σε κομμάτια που φρόντισε να μας φωδιάσει για την έρευνα των ρόλων μας γενικά ο Θοδωρής Παπαδουλάκης. Η ζωντανή μαρτυρία, μαρτυρία μου για αυτόν τον άνθρωπο, για τον Ρεμουντάκη, ο οποίος ήταν μια σπουδαία ηγετική μορφή, ήρθε μέσω του Μανώλη του Φουντουλάκη. Υπάρχουν και καταγεγραμμένες μαρτυρίες ή πέραν της προφορικής παράδοσης δεν υπάρχει τίποτα άλλο? Υπάρχει. Υπάρχει το βιβλίο του. Α, το βιβλίο του είναι σωστό. Υπάρχει το βιβλίο αυτό, το οποίο δεν έχει εκδοθεί ακόμη. Είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο, είναι μια αυτοβιογραφία. Μάλιστα. Του κύριου Ρεμουντάκη. Του κυρίου. Δεν ξέρω, αλλά του Ρεμουντάκη, ναι, αλλά όταν λες για έναν άνθρωπο όμως ασύνεθανον, αποθανών. Το κύριος παίρνει μια βαρένουσα σημασία, έτσι. Το λες για έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε και έδωσε τη χαμένη περηφάνεια σε μια κοινότητα η οποία ήταν διστανής, ουσιαστικά δύο φορές νεκρή, και κοινωνικά και σωματικά, εννοώ. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, να υπάρχει ένας ηγέτης ο οποίος βγαίνει μπροστά και παίρνει στην πλάτη του το τελευταίο κομμάτι της κοινωνίας και το φωτίζει με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο και το προσδίδει ζωή από την αρχή. Θέλω να σας πω, μεταξύ μας, σας παρέθεση, αυτό ψάχνουμε και τώρα γενικώς. Όχι μόνο στην Σπιναλόγκα, ναι. Αυτή την αίσθηση έχω, γι' αυτό και ίσως, επειδή εγώ ανέλαβα με έναν τρόπο λίγο το πολιτικό σκέλος της όλης ιστορίας, ναι. Λόγω της Προεδρίας. Αυτό που εισπράττω από τον κόσμο είναι ακριβώς αυτό, το ότι πόσο λείπει από τις ζωές τους, ας πούμε, ένας ηγέτης που θα τους προσδώσει ξανά τη χαμένα της περηφάνεια με έναν τρόπο. Ναι, και είναι σημαντικό. Κύριε Νούσια, αν προσφέρεστε, εκλογές θα έχουμε συντόμως. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Νομίζω ότι είμαι βέβαιος ότι θα πάτε πολύ καλύτερα από τους περισσότερους. Οπότε στο πλευρό σας όλοι μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα το σκεφτώ πολύ. Εγώ δεν το ψηφίζω. Είναι κατά της πρόοδου. Α. Ο κύριος λογοθέτης δεν θα ψηφίζει. Ο κύριος λογοθέτης είναι πάντα προπαίτης. Τον είχα στο πολύ μεγάλο μου εμπόδιο. Τάσο, εγώ είμαι μαζί σου. Εγώ είμαι μαζί σου, Τάσο. Ποιος, ο έτερος δόκτωρας. Ναι. Η μεσαία τάξη στο πλευρό σας. Ναι. Πέστε μου λοιπόν, από τα γυρίσματα, έτσι, έχετε να θυμηθείτε κάτι συγκεκριμένο, ένα περιστατικό, κάτι που σας έμεινε, πέρα από τους χαρακτήρες που υποδεθήκατε και οι δύο. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς τώρα αυτό. Κάθε μέρα γινόταν και κάτι το οποίο ήταν δηλαδή από εξόχως διασκεδαστικό μέχρι και εξόχως τρομακτικό. Με το Στέλιο βρεθήκαμε σε ένα γύρισμα μια μέρα, σπάσαμε τη βάρκα, ας πούμε, ουσιαστικά. Μας έφυγε, έσπασε στα δράχια, είχε μια φουρτούνα δαιμονισμένη. Δεν μπορώ να πω ότι κινδυνέψαμε, εντάξει, μην τα μεγαλοποιούμε τόσο πολύ, αλλά παλεύαμε εκεί να την ξεκολλήσουμε. Ήταν ένα περιστατικό έτσι που μας αναστάτωσε, γιατί δεν είχαμε άμεσο ρακόρ
για την επόμενη μέρα που λέμε. Οπότε γινόταν συνεχώς διάφορα ευτράπελα, άλλοτε πολύ χαρούμενα και άλλοτε έτσι μας έφεραν σε μια περίεργη εγρήγορση. Κυρία Σακελαροπούλου, έχετε κάτι να θυμηθείτε εσείς? Ναι, ναι, κάτι πάρα πολύ αστείο από το τελευταίο γύρισμα που έκανα. Οι αξιαγάπητες κυρίες που, οι ντόπιες που παίζαν μαζί μας οι γιαγιάδες. Αυτές που κρύβαν τη ραγή, λέει. Ναι, ναι, όλες αυτές οι γιαγιάδες που ήταν, ναι. Δύσκολα πίστευαν όταν βάζαμε τα κοστούμια των ρόλων ότι είμαστε οι ίδιοι που χαιρέτησαν το πρωί. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή γινόμουν κρουσταλάκι και ειδικά πολύ η γιαγιά στο τέλος. Θεωρούσαν ότι είμαι μία από αυτές. Στο τελευταίο λοιπόν, εγώ έλεγα λοιπόν οι συμμαθήτριές μου και τα λοιπά, γελάγαμε. Στο τελευταίο γύρισμα λοιπόν μου λέει, το δικό μου τελευταίο, μου λέει ο Παπαδουλάκης, κάθισε δίπλα τους όπως είναι αραγμένες, ας πούμε, μία δίπλα στην άλλη, κάτσε δίπλα. Του λέω, Θοδωρή, άμα κάτσω δίπλα, τόσο δίπλα, φοβάμαι ότι θα φανεί ότι είμαι κάπως αλλιώτικη εγώ. Όχι, όχι, κάτσε, μου λέει, παιδί μου, θα δω. Κάποια στιγμή κοιτάει ο Θοδωρής μέσα από την κάμερα, μου λέει, ναι, έχεις δίκιο, μου λέει, σήκω από εκεί πέρα και ανέβα στην πεζούλα, είχε μια πεζούλα από πίσω λίγο ψηλή, ανέβα πάνω, μου λέει, όρθια με τον μπαστούνι σου. Κάνω εγώ έτσι, σαλτάρω επάνω και γυρνάει η κοντινότερη μου γιαγιά και μου λέει, εσένα τα πόδια σου κρατάνε. Πάρα πολύ καλό. Θα ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Νούσα και την κυρία Σακελαροπούλου που ήταν μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη. Τους χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη και χαρήκαμε που σας είχαμε μαζί. Να πάμε. Να πάμε. Να πάμε. Γεια σας. Μας λείπετε. Και εμάς. Ο Νούσιας όχι τόσο πολύ. Συνήθως λένε, υπήρχε μια συνταγή στην ελληνική τηλεόραση που λένε ότι αυτό που φέρνει επιτυχία είναι το γέλιο. Το δράμα δεν πουλάει όσο πουλάει το γέλιο. Λοιπόν, η τελευταίος που έκανε μια μεγάλη επιτυχία γελώντας ήταν ο Γιώργος Καπουτζίδης, το Παραπέντε. Ρωτήσαμε λοιπόν τον Γιώργο να μας πει τη γνώμη του για την επιτυχία του νησιού. Πώς εξηγώ την επιτυχία του νησιού? Δεν θέλει και δυσκολία. Ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Μια αρτιότατη παραγωγή που νομίζω όμοιά της δεν έχουμε ξαναδεί στην ελληνική τηλεόραση. Εγώ, αν μη τι άλλο, δεν έχω ξαναδεί ποτέ μια εποχή να αποτυπώνεται με αυτόν τον τρόπο, με αυτόν τον τέλειο τρόπο. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο ήταν πολύ αναμενόμενο. Αυτό το βιβλίο μεταμορφώθηκε σε ένα πολύ ωραίο σενάριο, το οποίο σκηνοθετήθηκε πάρα πολύ ωραία, το οποίο παίχτηκε πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω, επειδή υπάρχουν πολλές δουλειές όπου υπάρχουν ταλαντούχοι άνθρωποι κτλ. Αυτό το οποίο είχε επιπλέον το νησί είναι ότι οι άνθρωποι που δουλεύανε στο νησί εκτιμούσαν αφάνταστα τη δουλειά τους. Και αυτά τα σκοτεινά πλάνα ή τα αργά πλάνα που βλέπαμε δεν γινόντουσαν για να εντυπωσιάσουν, ούτε για να κάνει κάποιος επίδειξη σκηνοθεσίας ή σεναρίου ή υποκριτικής. Γινότανε για να μιλήσουν κατευθείαν στην καρδιά του τηλεθεατή. Γι' αυτό και όσα κόνσεπτ και να ψάχνουμε απ' έξω και να φέρνουμε και να κάνουμε, το συνέστημα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει ένα σίριαλ στον τηλεθεατή, δεν υπάρχει άλλη εκπομπή. Τώρα, το να πει κάποιος ότι πω σήμερα είμαι πολύ στενοχωρημένος, δεν θέλω να δω το επεισόδιο γιατί θα πέσω, το καταλαβαίνω. Θεωρώ ότι έδειξε ότι μπορούμε, εάν επενδύσουμε σωστά, να καταφέρουμε πολλά πράγματα στην τηλεόραση. Θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο την τηλεόραση λίγο πάρεργο ή δεν ξέρω τι. Είναι άδικος και ανόητος αυτός που δεν το πιστεύει. Μπορεί να υπάρξει στην τηλεόραση ποιότητα. Και είναι πολύ ωραίο πραγματικά να ζεις μια τέτοια μεγάλη επιτυχία. Είναι σπάνιο δώρο. Χαίρομαι πάρα πολύ για τους ανθρώπους του νησιού που το ζουν πάρα πολύ έντονα. Το επόμενο βήμα μπορεί να τους δυσκολέψει λίγο. Ξέρω, μπορεί να τους πιάσει λίγο άγχος. Εμένα με έπιασε. Ξεπερνιούνται και αυτά. Μη στεναχωρηθούν από αυτό. Πολύ χαριτωμένος. Λοιπόν, άρα συμφωνούμε σε αυτό που είπε, ότι είναι η καλή δουλειά που βρίσκει ανταπόκριση. Και το βρήκα εξαιρετικά θετικό, κύριε Αλέχου, γιατί έρχεται σε μια στιγμή που η ελληνική τηλεόραση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια έχει ξαχλέψει πολύ. Δεν πρέπει να το πω εγώ, δηλαδή νομίζω ότι οι περισσότεροι το βλέπουν, ότι συνήθως αυτό που είναι στην τηλεόραση είναι μαζεύονται κάποιοι το βράδυ και λένε σαχλαμάρες και κάποιοι άλλοι το πρωί παίρνουν και ξαναπαίζουν σαχλαμάρες των χθεσινών και οι παραβριανοί παίζουν με σαχλαμάρες των προηγουμένων και πάει λέγοντας. Και αυτό ξέφυγε από αυτό το πράγμα και είναι ευχάριστο. Εγώ έτσι κι αλλιώς ενίσταμε από την αρχή, σε όσες φορές έχω ρωτηθεί, ότι αυτή είναι μια βαριά, θλιβερή ιστορία. Εγώ παίρνω αισιοδοξία από τέτοιες ιστορίες. Αντιθέτως, το χαζό παιδί, χαρά γεμάτο, δεν μου λέει τίποτα, μου φέρνει θλίψη. Δηλαδή, μου φέρνουν θλίψη ορισμένοι άνθρωποι που για κάποιο λόγο που δεν τον καταλαβαίνω, γελάνε στην τηλεόραση.
και περνάνε πάρα πολύ ωραία. Δεν καταλαβαίνω γιατί περνάνε τόσο ωραία, ενώ όλα είναι τόσο δραματικά γύρω μας. Θα περάσω καλά και θα νιώθω γεμάτη όταν σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε και σε αυτό που βιώνουν, που ανταπτάρει με την ιστορία του νησιού, κάποιοι άνθρωποι συνεχίζουν να παλεύουν για να κερδίσουν την αξιοπρέπειά τους, για να κερδίσουν κάτι καλύτερο. Αυτό μου δίνει αισιοδοξία εμένα. Ναι. Το άλλο δεν μου δίνει. Σωστό, κύριε Καθηγητά. Συμφωνώ και εγώ και νομίζω ότι η περίπτωση, να το πω, νησιού αποδεικνύει περίτρανα ότι καλό στην τηλεόραση θα είναι να υπάρχουν επιλογές. Δηλαδή να υπάρχει και το σαχλό το πρόγραμμα και το ελαφρύ, να υπάρχει και διασκέδαση, αλλά να υπάρχει και ψυχαγωγία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια, αν και είμαι νεαρή ηθοποιός, έχουμε μπερδέψει τις έννοιες ψυχαγωγία με την έννοια της διασκέδασης. Τα έχουμε κάνει λίγο μίξη δηλαδή. Αυτό είναι σωστό, το νησί είναι ψυχαγωγία. Μπορεί να μην γελάμε, αλλά είναι ψυχαγωγία. Είναι μια πολύ ωραίο fiction στην τηλεόραση. Ακριβώς. Οπότε... Σύμφωνα, εντάξει, έχετε δίκιο. Βέβαια. Εντάξει, δεν είναι κωμωδία όμως, δεν θα το παρουσιάσετε ποτέ ως κωμωδία. Εντάξει, ναι, ναι. Και αν μη τι άλλο, είναι μια σειρά που εντάξει δεν είναι χιουμοριστική, έτσι, αλλά είναι μια σειρά που είναι πολύ αισιόδοξη, κατ' εμέ. Γιατί βλέπουμε ανθρώπους μελοθάνατους οι οποίοι δεν το βάζουν κάτω. Ερωτεύονται, παντρεύονται, γεννάνε. Το Μάινα που πνίγει τελικά. Αλλά οι υπόλοιποι είναι. Ακόμα και αυτό και ο Μάινα που πνίγει. Έχει τη γυναίκα του όμως και τον παίρνει. Δηλαδή, ακόμα και αυτό με στη θλίψη του είναι αισιόδοξο. Ότι δύο άνθρωποι ξανασυναντιούνται, ας πούμε, με τα θάνατα. Μου λέγανε πριν στο διάλειμμα που είχαμε διακοπεί ότι ο Στέλιος ήταν πιο συγκρατημένος στις προβλέψεις του για την επιτυχία. Είναι αλήθεια, έλα. Στην αρχή, όταν ξεκινήσαμε, εγώ έλεγα 25% θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα. Σιγά-σιγά όμως περνώντας. Ανέβηκαν τα ποσοστά. Ανέβηκες. Ναι. Και η πρόβλεψη και το αποτέλεσμα. Σαφέστατα. Ευτυχώς δεν έβαλε στοιχήματα. Θα έχεις χάσει. Δεν βάζω στοιχήματα ούτως ή άλλως. Τη βάρκα θα έχεις χάσει. Ναι. Τη βάρκα τη μία τη χάσαμε. Ούτως ή άλλως. Μου φαίνεται ότι δεν ξέρω ποιος φτιάχνει την τηλεόραση. Ποιος εσείς φτιάχνουν. Δεν νομίζω. Εσείς εμείς τον απόλυμα μας. Δεν είναι κάποιοι σατανικοί άνθρωποι αλλού που τη φτιάχνουν. Από τον Πέτρο Μπούτο μέχρι τον όλους. Τον Νιούτο Ματζιόγλου, εμείς τις σκηνοθέτες. Ήθελα να πω ότι το ρίσκο που πήραν αυτοί οι άνθρωποι με αυτή τη σειρά πρέπει να χειροκροτηθεί. Αλλά πρέπει να βρουν και κάποιους ανθρώπους να τους μιμηθούν. Διότι ως τηλεθεατής θα μιλήσω τώρα, έχω βαρεθεί. Δεν θα ήθελα να βλέπω δραματικές σειρές συνεχώς. Θα ήθελα να βλέπω κάτι που να έχει γούστο, που να έχει ένα περιεχόμενο και μια δουλειά από πίσω. Σωστό. Δηλαδή να βλέπω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν πασχίσει για κάτι, έχουν δουλέψει πάνω σε ένα αντικείμενο και βλέπω το αποτέλεσμά τους. Μέχρι στιγμής, το περισσότερο μάλλον, για να μην αδικήσω τον κόσμο. Αυτό που προσφέρει η τηλεόραση είναι να μας κάνει πιο χαζούς σε ιδέες, στην τσέπη μας, σε γούστο και γινόμαστε καινοί... Δεν ξέρω τώρα λέτε, η τηλεόραση είναι ένας κυρίαρχος τόνος στην τηλεόραση. Δεν είναι η τηλεόραση όλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι τώρα τηλεόραση, που μιλάμε εδώ παίζεται αυτή η εκπομπή, δίπλα στο άλλο κανάλι παίζεται κάποια άλλη εκπομπή, παίζεται κάποια τρίτη εκπομπή, δεν είναι ούτε όλη η τηλεόραση η ίδια. Ούτε όσοι κάνουν τηλεόραση είναι ίδιοι, ούτε όλα τα κανάλια είναι ίδια. Και εκ των πραγμάτων, αυτό που λέτε έχετε απόλυτο δίκιο. Το κλίμα, το βασικό και γενικό κλίμα, αυτό που εισπράττω εγώ είναι αυτό. Αυτό το λέω σαν χλαμάρα. Αυτό που το έχω είναι τελείως σαν χλαμάρα. Κύριε Παϊκονόμου. Εγώ πιστεύω, καταρχήν για τις δραματικές σειρές, πιστεύω ότι το κλάμα και η συγκίνηση είναι εξίσου λυτρωτικό με το γέλιο. Και δεν το λέω επειδή εγώ γράφω δραματικές. Δηλαδή, πραγματικά, σαν θεατής, νιώθω την ανάγκη να δω κάτι που να έχει αλήθεια. Και νομίζω ότι αυτό που κερδίσαμε με το νησί είναι ότι ήταν μια σειρά που έλεγε αλήθεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Και ιστορικά και δραματουργικά. Και νομίζω ότι το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη αυτό σαν θεατές. Σαν τηλεθεατές, δηλαδή, να το βιώνουμε. Κύριε Δημητροπούλη, η δικιά σας γενιά, οι φίλοι σας, το βλέπανε. Φανατικά. Ναι. Γιατί έχουμε τάση να θεωρούμε πάντα ότι τα νεότερα παιδιά είναι έτσι, αυτό, είναι το κλίμα το προηγούμενο που περιέγραφα, ας πούμε. Εγώ νομίζω ότι οι ηθήνοντες και ίσως δεν ξέρω και τα μέσα πολλές φορές δείχνουν σαν να υποτιμούμε τους τηλεθεατές.